Λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, η Ομάδα Γυναικών Σέκλισσας Αγγελική Φυσιλή και η Ομάδα Γυναικών Ταμασίου απευθύνουν ένα μήνυμα αγώνα και αντίσταση σε όλες τις γυναίκες της Καρδίτσας μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε, μπροστά στις πολιτικές που εφαρμόζονται και μας στέλνουν στο περιθώριο, πολιτικές που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Πάνε πολλά χρόνια πριν, το 1857, που οι εργάτριες στη Νέα Υόρκη κυριολεκτικά αιματοκυλίστηκαν διεκδικώντας ίση αμοιβή για ίση εργασία και οκτάωρο. Σήμερα οι νέες γυναίκες κυρίως διεκδικούν οκτάωρο, διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά, διεκδικούν αμοιβές, διεκδικούν δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία αποκλειστικά. Στην Καρδίτσα γνωρίζουμε τις διεκδικήσεις που και πώς πρωτοστάτησε ο Σύλλογος και οι ομάδες για το θέμα της υγείας, όχι παιδιατρική και γυναικολογική κύρια, αλλά και για όλες τις ελλείψεις και στα κέντρα υγείας. Νομίζουμε ότι στην εποχή που ζούμε μπορούμε να ζήσουμε με τις σύγχρονες ανάγκες μας καλυμμένες και όχι να γυρίζουμε πίσω στους προηγούμενους αιώνες. Για τις 8 του Μάρτη έχουν προγραμματιστεί παρακάτω εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας θα κάνει ανοιχτή εκδήλωση παρέμβαση στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας την Παρασκευή 8 Μάρτη στις 11.30 με 1 το μεσημέρι. Η Ομάδα Γυναικών Σέκλισσας Αγγελική Φυτσιλή εκδήλωση την Παρασκευή 8 Μάρτη με θέμα «Η εξελίξη στον χώρο της υγείας και η κατάσταση στον ομό και επιπτώσει στη λαϊκή οικογένεια», με ομιλητή το γυναικολόγο Μευτήρα, γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας Έκτορα Γάζο, στις 7 η ώρα στο μαγαζί του Τάκη, και η Ομάδα Γυναικών Ταμασίου θα κάνει εκδήλωση το Σάββατο 16 Μάρτη στο Λεοντάρι.